Λοιπόν, αν μπορούμε να τον ακούσουμε, ναι. Φανεί ότι είναι καλό. Τον Αντένα, ήταν... Τέλος Ιουλίου. Α, ήταν μονοετές. Ένα συν ένα. Ένα συν ένα. Άρα έχεις εξαντλήσει και το συν ένα και... Ναι. Και τώρα είμαστε... Είσαι σε φάση επαναδιαπραγμάτευσης. Ναι, έχουν γίνει διαπραγματεύσεις. Έχουν γίνει συζητήσεις πριν με το προηγούμενο καθεστώς. Τώρα είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, όλα είναι στον θα άρα. Θα συνεχιστεί η εκπομπή του χρόνου. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω καθόλου. Αλλά για να τελειώσω, για να μην φανεί ότι θέλω τυφλό. Ναι, ναι, ναι. Όταν λοιπόν ξεκίνησα, είπα ότι, ότι όλες οι εκπομπές. Ότι αν είναι κάτι καλό, εν πάση περιπτώσει θα φανεί αργά ή γρήγορα. Δεν φάνηκε. Αλλά εγώ είμαι της άποψης και εμένα σε αυτό, όπως και στο Σπάτα, ότι χρειάζεται. Χτίσιμο. Χτίσιμο είναι κάτι που το λένε πολύ, αλλά να γίνει συνήθεια. Το συμβόλαιο όσο με τον Αντένα ήταν όπως πολλά συμβόλαια που έγιναν στον Αντένα με τη Μαρία την Πεκατόρου, τη Δούξα. Δηλαδή, που είναι ένα συμβόλαιο ότι εγώ για 3 χρόνια είμαι στον Αντένα και ό,τι μου πει ο Αντένα το κάνω. Ή ήταν για συγκεκριμένη εκπομπή. Ουσιαστικά τα συμβόλαια λειτουργούν έτσι. Δηλαδή, σε παίρνει για 1 χρόνο ή 1 συν 1 και από εκεί πέρα ανήκει στο κανάλι. Από τις δημόσιες εμφανίσεις σου στο Happy Day μέχρι ό,τι θέλει. Εσύ είπες κρίνει... κάποια όχι σε αυτή σου τη διαπραγμάτευση με τον Αντένα. Γιατί να δούμε και τη δική σου εκπομπή, το Ούγκα Challenge στον αέρα που δεν την. Αυτό το Ούγκα Challenge. Την είδαμε βράδυ. Έτυχε να σου προτείνουν και κάποια πράγματα πριν να παγιάσεις τη Μαρία που δεν σου άρεσαν και δεν σε κάλυψαν. Ναι, ναι. Ναι, είπα και εγώ τα όχι μου. Το ξέρω ότι φαίνεται λίγο απιθανό με την έννοια ότι είμαι απιθανό. Ότι εγώ ρε παιδί μου είμαι σκυλή στη δουλειά. Προσπαθώ, το παίρνω και σαν πρόκληση. Ότι μου βάλουν να προσπαθήσω να το κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά ναι, είπα και τα όχι μου. Όταν μου πρότειναν κάποιο άλλο project ή τη Μαρία, είπα ότι θέλω να είμαι τη Μαρία. Έχεις κάνει συνεργασία για την οποία έχεις μετανιώσει. Και αν ναι, θες να κατονομάσεις με ποιον δεν θα ξανασυνεργαζόσουν. Όχι, δεν έχω μετανιώσει για συνεργασία. Αλλά αν γύριζε ο χρόνος. Πίσω. Ο, κοίταξε, έχω μετανιώσει, ας πούμε. Πες το, βρε, μην το πας. Όχι, ποτέ θα σου απαντήσω ακριβώς. Έχω μετανιώσει, ας πούμε, που δεν πήγα στον Αντένα, που δεν έφυγα από το Μέγκα να πάω στον Αντένα μαζί με τα παιδιά. Τότε με τη Φέη και τότε με τη Φέη. Αλλά αν γυρίζω χρόνο πίσω, πάλι το ίδιο θα έκανα, γιατί πάλι τα ίδια θα είχα στο μυαλό μου και θα τα στάθμιζα. Ποιο είναι ο πιο συχνό λόγο που μαλώνει με την Λένια. Θες κάτι υπερακτικό να σου πω. Ότι αυτό το σοβαρά κάνω στο πάτωμα. Στο πάτωμα τα αφήνει. Εσύ που τα αφήνει. Στο καλάθι μου. Και να σε ρωτήσω κάτι. Τι αγαπάω απλά.